Όσο για το ΠΑΟΚ TV είναι μια μεγάλη αποτυχία. Είναι μια μεγάλη αποτυχία. Με κενά, με πολύ κακή εικόνα, με κακή αναμετάδοση και με κακό διερήμια να σχολιάσει. Δεν πας ποτέ σε ένα, να κάνει σχόλιο ποδοσφαιριστής που είναι τραυματίας. Ο διερήμια μπορεί να είδε 10 πράγματα και να μην είδε τίποτα. Πράγματα που είδαμε ίσως εμείς. Όπως ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτά τα γάφη. Θα σου πει ο διερήμια αυτό το πράγμα και το συμπέκτηκε. Το ρωτάει ο άλλος ή ήθελε να το βάλει ο Μίσης στόχος, θα το ρωτήσω λέει. Μα ποιο το ρωτήσεις ρε διερήμια. Γίνεται η σέντρα, κοιτάζει αριστερά ο Μίσης πριν κάνει τη σέντρα, αριστερά προς τον πέναλτι. Και πάει να κάνει την μπάλα προς τα αριστερά και μην κακός στην τεχνική. Βάλει γκολ, επειδή είναι κακός στην τεχνική. Αν ήταν καλό στην τεχνική, δεν θα βάζει γκολ. Από το οξύμορο του ποδοσφαίρου. Θα δούμε συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο χειρότερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, έχει δέσει. Έχει κλείσει την τρύπα στο νούμερο 1, νούμερο 4, νούμερο 5 και πάει να κλείσει την τρύπα με τον Κούτρι, με τον Τζιμίκα στο νούμερο 3. Έχει δυο πολύ καλά αμυντικά χαφ. Και αν ο Χοντρός δεν του πάρει ένα δεκάρι με τα 38 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει από το Champions League, θα είναι μεγάλος μονοπαλιάς και τσιγκουναρότερος από ό,τι είναι ο Μελισσανίδης. Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν πάρει ένα μεγάλο χαφ δεκάρι και έχει και το Βαλμποένα εκεί, γιατί ο Βαλμποένα δεν μπορεί στα 35 να τη βγάλει, θα δούμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα γεμάτο εκπλήξεις καλύτερο από το περσινό.